Αν δεν έχεις αντιρρήσεις. Άκουγα το πρόλογο σας. Ναι. Και άκουσα ότι ο Κωστής είπε ότι άμα βγω δεύτερος πάλι ο UEFA βγαίνω, έτσι δεν είναι? Σωστά. Είστε σίγουροι? Δηλαδή η Ελλάδα δεν βγάζει δύο ομάδες Champions League? Δεν ξέρω τι θα γίνει από του χρόνου. Με πιάνεις αδιάβα. Δηλώνω ανενημέρωτος. Ο πρωταθλητής δίνει έναν αγώνα προκληματικό για να πει σε ομίλους. Δηλώνω ανενημέρωτος. Μπορεί να με βοηθήσεις. Γι' αυτό και αν βγει πάω δεύτερος που θα βγει δεύτερος. Ναι. Πάει Champions League. Θα παίξει δύο προκληματικούς γύρους. Αυτό είναι. Σε εμπνέει όπως είναι ότι θα βγει δεύτερος. Μα είναι εδώ και τέταρτη η Ελλάδα στην κατάταξη. Σωστά μιλάς. Άλλο πράγμα ρώτησα. Όπως είναι τώρα ο ΠΑΟΚ, ναι, σε εμπνέει ότι μπορεί να βγει δεύτερος? Γιατί η άλλη είναι καλύτερη? Εγώ δεν είπα ότι είναι καλύτερη. Το θέμα είναι τι κάνει στο γήπεδο. Άσε τι είναι. Σιγά σιγά η ομάδα θα ανέβει. Θα βγει δεύτερη. Θα ανέβει, πρέπει να κάνει και μεταγραφές. Μεταγραφές τώρα. Μεταγραφές δεν μπορούν να γίνουν 5-6. Θα γίνουν 2 μεταγραφές εκεί που χρειάζεται, ας πούμε, ένα δεκάρι και ένα στόπερ οπωσδήποτε. Τι θα έπαιρνες, φίλε, για πες μου. Τι θα, Ροναλντίνιο θα έπαιρνε? Όχι Ροναλντίνιο, τώρα μην τρελαθούμε τώρα. Όχι, γιατί ρε φίλε, σε χαλάει. Αυτό ο Κράμαρης που ακούστηκε είναι καλή μεταγραφή, πιστεύω. Και ο Κράσνοντάρ που ακούστηκε τα ονόματα των Μαμάιεφ είναι πολύ καλό παίκτη, αλλά πολύ δύσκολο να έρθει στο ΠΑΟΚ αυτό. Είναι πολύ ακριβό, δεν ξέρω αν θα πληρώσει ο Σαββίδη να το θέλει. Γιατί δεν σου απέδειξε ότι πληρώνει και δεν μασάει? Ναι, όμω ο ίδιο ο Μαμάιεφ δήλωσε ότι εγώ θέλω να πέσω σε ένα τόπο πρωτάθλημα τώρα. Το ελληνικό πρωτάθλημα δεν μπορεί να θεωρείται το πρωτάθλημα. Να γιάσει το στόμα σου. Δύσκολο. Ενώ σαν τον μαμά είχα να παίξει οπωσδήποτε χρειάζεται ο Πάο. Μάλιστα. Για να δούμε. Σε ευχαριστώ. Να δούμε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.